δείτε απόψε. Με την παρουσία πλήθους πιστών, πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού από το Πρετόριο στο φρικτό Γολγοθά. Άστοχη και ψευδή κρίνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τη θέση της αστυνομίας για τους περιορισμούς στην τελετή του Αγίου Φωτός. Έκκληση για εθνική συμφιλίωση απευθύνει ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου στο μήνυμά του για το Πάσχα. Και τώρα το απογευματινό δελτίο ειδήσεων με τη Στέλλα Μωτίτσιου. Καλησπέρα σας, είναι η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα των παθών του Ιησού, η πιο θλιβερή μέρα της χριστιανοσύνης και οι απανταχού Ορθόδοξοι ναοί και μονές πλημμύρισαν από πιστούς στην ακολουθία των μεγάλων ορών και τον εσπερινό της αποκαθυλώσεως. Στην Ήμβρο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος το πρωί χωροστάτησε στην ακολουθία του εσπερινού της αποκαθήλωσης στον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας Χινουδίου. Στα Ιεροσόλυμα τώρα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η πρόοδος του Τιμίου Σταυρού από το Πρετόριο έως τον φρικτό Γολγοθά, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτολιάδος κυρίου Ησύχιου και παρουσία πλήθους πιστών. Η στάση του Θεανθρώπου τότε Ιησού Χριστού ήσαν 14, διότι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας και την Ιερά μας παράδοση, ο Σταυρός τότε του Χριστού μας εζύγιζε πάνω από 80 κιλά. Και όλοι μας ξέρουμε ότι προήρχε το από το τρισύνθετο δέντρο του Λοκ, αυτό το καταραμένο ξύλο το οποίο το ονόμασε τότε ο Σολομώντας χτίζοντας το ναό και ο οποίος δια του σταυρικού θανάτου εγένε το τίμιον ξύλο, εγένε το ξύλο της ευλογίας. Το πρωί άνοιξε από τους Ορθόδοξους η θύρα του ναού της Αναστάσεως. Να πάμε στη μαρτυρική Κύπρο, όπου τελέστηκαν το πρωί σε όλους τους ναούς οι ιερές ακολουθίες. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας και αμοχός του, κύριος Βασίλειος, χωροστάτησε στις ακολουθίες που τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας στην Αγία Νάπα. Ω ελατόμησεν εν τη πέτρα και προσκυλήσας λίθον μέγα τη θύρα του μνημείου απήρθεν. Στον Πειραιά και στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος τελέστηκαν το πρωί οι μεγάλες και βασιλικές ώρες, καθώς και η ακολουθία του εσπερινού της αποκαθυλώσεως, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, κυρίου Σεραφείμ. Ιωσήφ, εν ετήληξεν αυτό συνδόν η καθαρά.
σεβασμιότατο στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στα πάθη και στην Ανάσταση του Κυρίου. Τιμούμε με αισθήματα βαθυτά της χαρμολύπης την μοναδική ανατροπή της παγκοσμίου ιστορίας, την ανατροπή της βίας, της εξουσίας, της οργής, της επιβολής, του καταναγκασμού και του θανάτου. Όχι όμως με τα ίδια μέσα, όχι με το μίσος, την εκδίκηση και την αντιπαλότητα και την εχθροπάθεια, αλλά με την απερινόητη αγάπη, την μεγαλειώδη μακροθυμία, την άφατη συγκατάβαση, την πληρεστάτη και πανφαεστάτη στοργή. Με την παρουσία πλήθους πιστών στον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η ανάγνωση των μεγάλων ορών και ο εσπερινός της αποκαθιλώσεως του αχράντου σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τις ακολουθίες τέλεσαν οι ιερείς του ναού, ενώ τους ύμνους απέδωσαν ιεροπρεπώς και με κατάνοιξη οι χοροί των ιεροψαλτών. Το φωτορεπορτάζ είναι του Ραφαήλ Γεωργιάδη. Το πρωί Πεμπτουσία TV μετέδωσε ζωντανά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου την ακολουθία των Μεγάλων Βασιλικών Ορών και τον Εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, την αποκαθήλωση από τον Σταυρό. Και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, και λαβών το σώμα ο Ιωσήφ, ενετήληξεν αυτό συνδόνι καθαρά. Στις 7 θα μεταδοθεί ζωντανά η ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου, ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη κυρίου Γεωργίου Κωνσταντίνου. Οι ζωντανές μεταδόσεις από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Παπάγου ξεκίνησαν από την Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου και θα διαρκέσουν έως και την πανήγυρη του ναού στις 23 Απριλίου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ιερές ακολουθίες και μετά το πέρας αυτών στο on-demand περιεχόμενο της Πεμπτουσίας TV στην κατηγορία Ιερές Ακολουθίες με την ελληνική βυζαντινή χοροδία, την οποία θα βρείτε στις εκπομπές. Ρίγη συγκίνησης σκορπά ο επιτάφιο στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου που φέτος στολίστηκε με 57 αγγελάκια, όσα ήταν και τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου. Οι εθελόντριες τοποθέτησαν λευκά άνθη, 57 μικρά αγγελάκια με το όνομα και την ηλικία των αδικοχαμένων, αλλά και έναν μεγάλο άγγελο για τους αγνοούμενους του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στην επικαιρότητα τώρα, οι περιορισμοί που έχουν θέσει οι Ισραηλινές αρχές για την πρόσβαση στον πανίερο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα για λόγους ασφαλείας, όπως ισχυρίζονται, έχουν οξύνει το κλίμα λίγες ημέρες πριν την τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων επιμένει στην ελεύθερη πρόσβαση των πιστών κατά τη μεγάλη αυτή μέρα, καθώς χιλιάδες πιστοί και προσκυνητές ανυπομονούν να εορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου. Σε ανακοίνωσή του, το Πατριαρχείο αναφέρει ότι ο περιορισμός της εισόδου στο ναό σε 1.800 πιστούς που έχει επιβάλει η αστυνομία με τη συμβουλή ενός λεγόμενου μηχανικού ασφαλείας που συνδέεται με την Εκκλησία είναι κατηγορηματικά άστοχη και ψευδής, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, που θα συνοδεύσει την ελληνική αποστολή στα Ιεροσόλυμα, τόνισε πως αυτό που μέχρι σήμερα ξέρουμε είναι ότι ίσως δοθούν λιγότερες άδειες για είσοδο στο ναό της Αναστάσεως, αλλά σίγουρα η παρουσία μας εκεί θα είναι αυτή που πρέπει. Κοιτάξτε, αυτό που μέχρι σήμερα ξέρουμε είναι ότι ίσως δοθούν λιγότερες άδειες για είσοδο στο ναό της Αναστάσεως. Αλλά σίγουρα η παρουσία μας εκεί θα είναι αυτή που πρέπει. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι που είχα πάλι την ίδια τιμή ήμασταν σε εποχή COVID, οι Ισραηλοί έβαζαν μια σειρά από προσκόμματα
η Αποστολή Ελληνική ήταν εκεί, ήταν στον Ναό της Αναστάσεως, παρέλαβε το Άγιο Φως και το έφερε στην Ελλάδα, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Καταλαβαίνουμε τα θέματα που βάζουν την πλευρά του Ισραηλινοί, αλλά από την άλλη και το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων ζήτησε να υπάρχει περισσότερο, να υπάρχουν περισσότεροι πιστοί μέσα στο ναό, περισσότερες άδειες. Πιστεύω ότι παρόλα τα προβλήματα όλα θα γίνουν όπως πρέπει και οι πιστοί θα μπορέσουν να μπουν οι Ορθόδοξοι στον Ναό της Αναστάσεως και να ζήσουν αυτό πραγματικά το θαύμα της Ανάστασης του Κυρίου. Αυτές τις ημέρες που το θείο δράμα κορυφώνεται, η σκέψη μας στρέφεται αναπόφευκτα σε αυτούς που λείπουν, τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία αναφέρεται στην πρόσφατη τραγωδία των Ντεμπών, αλλά και στους πολέμους που συνεχίζονται. Ο ύψιστος συμβολισμός της μεγαλύτερης γιορτής της Χριστιανοσύνης μας υπενθυμίζει ότι όσο σκληρά και αν δοκιμαζόμαστε, όσο βαρύς και αν είναι ο σταυρός μας, το ανέσπερο φως θα σκορπίσει τον ζόφο και ο αναστάσιμος ύμνος θα δοξολογήσει τον θρίαμβο της ζωής ενάντια στον θάνατο, αναφέρει η κυρία Σακελαροπούλου. Στα δεινά των Ορθόδοξων Σέρβων αναφέρεται στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Ιωαννίκιος, ο οποίος έκανε έκκληση για εθνική συμφιλίωση και ενότητα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σεβασμιότατος, συμμετέχοντας ολόψυχα μαζί και ως εκκλησία σε αυτόν τον εορτασμό του Πάσχα, πρώτα στο Ναό ενωμένοι με τον Αναστημένο Κύριο, ενωνόμαστε επίσης μεταξύ μας με αδελφική ειρήνη και αγάπη Θεού. Η αδελφική συμφιλίωση, η αλληλοκατανόηση και η αγάπη μας κάνουν δεκτικούς στη χάρη του Θεού. Ο Κύριος μας αποκάλυψε ότι το νόημα της ζωής επιτυγχάνεται μέσω της διακονίας και της αγάπης που θυσιάζεται για τη σωτηρία των άλλων. Παρακολουθήστε σήμερα στο πεμπτουσία.gr αλλά και στο πρακτορείο Ορθοδοξία μια ενδιαφέρουσα ομιλία από τον Μητροπολίτη Κίτρους και Κατερίνης κύριο Γεώργιο, ο οποίος μιλά για την Ανάσταση του Κυρίου και τον εορτασμό της. Πολλές φορές όμως το Πάσχα από τα παιδικά μας χρόνια εορτάζεται έτσι πιο πολύ με έναν λαογραφικό και έναν συναισθηματικό τρόπο που δεν έχει σχέση με τον πραγματικό εορτασμό του Πάσχα. Διότι αν κάθε φορά που εορτάζουμε το Πάσχα δεν πραγματοποιούμε αυτό το πέρασμα και δεν δηλώνουμε αυτή την